χρόνια για ένα κρεβάτι στον παράδεισο. Η Ταϊσία ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι. Φαίνεται πως γεννήθηκε στη Σιδώνα της Συρίας κάπου μέσα στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ίδια η μητέρα της την οδήγησε σε μια ζωή απόλαυσης και άνεσης και της έμαθε να χρησιμοποιεί την ομορφιά της για να εξασφαλίζει μια τέτοια ζωή. Ήταν δύσκολο, έλεγαν, να αντισταθεί κανείς στην ομορφιά της και οι άντρες πουλούσαν ακόμα και τα ρούχα τους για να τη δουν και να την απολαύσουν έστω και μία νύχτα. Όσιος Παφνούτιος πέρασε απ' έξω από το σπίτι της και αισθάνθηκε πως αυτό το μικρό παλάτι ήταν ένα εργαστήρι αλλίωσης και καταστροφής των ανθρώπων που σύχναζαν εκεί. Είδε κάποτε την Ταϊσία να βγαίνει από την πόρτα. Την κοίταξε καλά. Αποστράφηκε τις πράξεις της, μα όχι την ίδια. Ένιωσε πόνο μέσα του και άρχισε να προσεύχεται θερμά για τη μετάνοιά της. Πολλές μέρες προσευχήθηκε όσιος και ένα πρωινό ξεκίνησε με τη φώτιση του Θεού και χτύπησε την πόρτα της. Ο υπηρέτης του άνοιξε και εκείνη παρουσιάστηκε σχεδόν αμέσως στο δωμάτιο. Ο αβάς τη ζήτησε να πάνε στα ενδότερα για να μιλήσουν ήσυχα, μα εκείνη του είπε «Δεν χρειάζεται να πάμε πιο μέσα, μπορούμε και εδώ να κάνουμε ό,τι επιθυμούμε, κανείς δεν θα μας δει εκτός από το Θεό. Από αυτόν όμως δεν μπορούμε να κρυφθούμε, όπου και να πάμε, έτσι δεν είναι?» Ο αβάς την κοίταξε ξαφνιασμένος και τη ρώτησε «Γνωρίζεις πως υπάρχει Θεός που μπροστά του θα κρυθούμε μία μέρα, πως υπάρχει αιώνια ζωή?» «Το γνωρίζω και από καιρό τώρα πυρίες σκέψεις με πολιορκούν και δεν με αφήνω να διασκεδάσω ξένιαστα όπως πριν. Για λίγο με κρατά η σαρκική απόλαυση και επιταμένω άδεια. Αισθάνομαι σαν να πρέπει να πάω κάπου και όλο το αναβάλω». «Γιατί τότε απεργάζεσαι το χαμό των ανθρώπων?» τη ρώτησε και της έδειξε το μοναχικό σχήμα που έκρυβε ως εκείνη τη στιγμή. Αποσβολώθηκε η Ταϊσία για μια στιγμή και έπειτα έπεσε στα πόδια του κλαίγοντας και είπε «Τίμιε Πάτερ, ήρθες λοιπόν να με σώσεις. Ξέρω πως υπάρχει μετάνοια για τους αμαρτωλούς. Θα δεχθεί όμως ο Θεός τη δική μου?» «Ναι, αρκεί να είναι ειλικρινής». «Δώσε μου 3 ώρες καιρό μόνο και έπειτα έρχομαι και ό,τι προστάξεις θα κάνω». Έλαβε την άδεια και κάλεσε αμέσως τον οικονόμο της. Με τη βοήθειά του έδωσε ένα μέρος της περιουσίας της στους υπηρέτες της μαζί με την ελευθερία τους. Για τα υπόλοιπα ανέθεσε στον έμπιστό της άνθρωπο να τα μοιράσει σε φτωχούς. «Δεν έχω τίποτα πια. Είμαι γυμνή και ελεύθερη να ακούσω τι θέλει ο Κύριος από μένα», είπε κατόπιν στον αβά. «Δεν γυμνώνεται ο άνθρωπος πριν εξομολογηθεί». Έπεσε στα γόνατα εκείνη και άρχισε να εξομολογείται. Όλα ξετυλίγονταν μπροστά της από τα πιο μεγάλα ως τα παραμικρά. Έφυγε ομορφιά και τα λαμπρά στολίδια χάθηκαν. Έμεινε πραγματικά γυμνή και ταπεινωμένη. Εκεί, μέσα στην αθλειότητά της που για πρώτη φορά αντίκριζε, άρχισε να αλλάζει μέσα της και ο πόνος έφερνε μια περίεργη παρηγοριά. Πήρε η Ταϊσία τα εντελώς απαραίτητα μαζί της και ακολούθησε τον αβά. Βγήκαν στα περίχωρα της πόλης και έφτασαν σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Της είπε να περιμένει απ' έξω και εκείνος προχώρησε μέσα. Μετά μισή ώρα βγήκε και της είπε πάλι να τον ακολουθήσει. Την οδήγησε σιωπηλά ως ένα κελί κρυμμένο μέσα σε δέντρα. Άνοιξε με το κλειδί που κρατούσε την πόρτα και της είπε «Εδώ μέσα θα μείνεις. Στο παράθυρο θα σου αφήνουν παξιμάδι και νερό και επειδή δεν είσαι άξια
να προφέρεις το Άγιο όνομα του παντοδύναμου Θεού, θα λες «οπλάσες με, ελέησέ με». Αν και ο λόγος του Αβά ήταν αυστηρός, όμως ένα κύμα παρηγοριάς την τήλξε, καθώς εκείνος πρόσθεσε «θα προσεύχομαι για σένα». Πέρασαν 3 χρόνια. Ο Αβάς έβλεπε σταθερή μετάνοια. Αναρωτήθηκε όμως αν ο Κύριος τη συγχώρεσε και αν επουλώθηκαν τα τραύματα της ψυχής της. Δεν έλαβε απάντηση και αποφασιστικά ξεκίνησε για την έρημο. «Θα πάω να ρωτήσω τον Άγιο και μεγάλο ερημίτη μας, τον Αντώνιο», σκέφτηκε. Κάλεσε ο Μέγας Αντώνιος τους μαθητές του το βράδυ και άρχισαν ολονύχτια προσευχή, ζητώντας από τον πολυέσπλαχνο Κύριο να τους αποκαλύψει ό,τι βούλεται. Τελείωσε η αγρυπνία με την πρώτη ακτίνα του ηλίου. Όλοι μαζεύτηκαν γύρω από τον γέροντά τους. Ο Αβάς Παφνούτιος κρεμόταν από τα χείλη του. Εκείνος τους κοίταξε όλους με ηλαρότητα και τέλος είπε: «Λοιπόν, έχει κανένας κάποια αποκάλυψη?» Ο Παύλος ο απλός άρχισε αμέσως: «Βρέθηκα στον παράδεισο, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να ονομάσω το θαυμαστό εκείνο μέρος. Έλαμπε από ένα φως, τελείως άλλο από αυτό που ξέρουμε. Μοίρα το πλημμύριζαν και πανέμορφα λουλούδια. Μα δεν ήταν μόνο αυτό. Στη μέση αυτού του τόπου άγγελοι στόλιζαν ένα κρεβάτι με πολυτελή φάσματα και το έρεναν με ανθοπέταλα. Πλησίασα τότε και είπα στους αγγέλους: ασφαλώς το γέροντά μου θα είναι τούτο το λαμπρό κλινάρι που ετοιμάζεται του μεγάλου Αντωνίου, για να ξεκουραστεί μετά τους σκληρούς αγώνες άσκησης που έκανε και κάνει ακόμα στη γη. Μα εκείνοι με ξάφνιασαν λέγοντάς μου: όχι, αυτή η κλίνη ετοιμάζεται για την ανάπαυση της Θαϊσίας, της μετανοημένης και συγχωρημένης πόρνης. Ας δοξάσουμε όλοι μαζί λοιπόν τον Κύριο του Απείρου και Ανεξάνδρη του Ελέους», είπε ο Μέγας Αντώνιος. Έτσι έκαναν πρόθυμα και μετά ο Αβάς Παφνούτιος δεν έχασε καιρό. Έτρεξε στο κελί της πνευματικής του κόρης. Η ψυχή του πλημμύριζε από πασχαλινή χαρά. Εκείνη ξαφνιάστηκε, του έβαλε μετάνοια και περίμενε. «Έξερθε, ο Κύριος μας δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Η αγάπη του έσβησε τις αμαρτίες σου», της είπε. «Μη με βγάζεις, γεροντά μου, από εδώ, όπου έσα το βουνό των αμαρτιών μου και δεν έφυγε στιγμή από μπρος μου, όπως δεν έφυγε η ανάσα μου. Όχι η άσκηση, αλλά αυτός ο λογισμός ήλκυσε την χάρη του Θεού στην ψυχή σου. Ακολούθησέ με, κόρη μου». Την οδήγησε στη Μονή των Παρθένων, την έκυρε μοναχή και εκείνη, η πρώην πόρνη, δέχθηκε το ιερό σχήμα γεμάτη θαυμασμό και δέος. Στη Μονή έμεινε 15 μέρες. Στις 15 μέρες αρρώστησε. Φώναξαν τον Αβά. Εκείνος κατάλαβε. Έτρεξε και μπαίνοντας στο κελί σταμάτησε. 2 άγγελοι με αναμένες λαμπάδες παρέστεκαν δεξιά και αριστερά της επιθανάτιας κλίνης. Η Ταϊσία παρέδωσε ήσυχα το πνεύμα και ο Αβάς είδε να παραλαμβάνουν την ψυχή της οι 2 φωτοφόροι άγγελοι και να την οδηγούν προς τα ουράνια. Ευλόγησε το σεπτό σκήνομα και γονατίζοντας για να προσευχηθεί ψιθύρισε: 3 χρόνια για ένα κρεβάτι στον παράδεισο, δοξασμένο το όνομά σου, πολυέλεε Κύριε. Η μνήμη της εορτάζεται στις 8 Οκτωβρίου. Ψάλλει χορός Μοναζουσών της Ιεράς Μονής Παναγίας του Εύρου.